Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλά είμαι, εσείς είστε καλά, πώς πάτε? Ξέρω εγώ, τρέχοντας πάμε, αλλά θα μας χαλάρωσετε τώρα εσείς. Το παρατηρώ αυτό, ναι. Ήταν πολύ ωραία αυτά που βάλατε για τα βιβλία και θα ήθελα να προσθέσω και εγώ σαν θεραπευτής ότι το να διαβάζουμε βιβλία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάει, θεραπεύει, δίνει έμπνευση και φαντασία και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε πράγματα και να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Μας λείπει αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Οπότε να αγαπάτε τα βιβλία. Και ειδικά εμείς οι ψυχολόγοι έχουμε διαβάσει αρκετά και διαβάζουμε συνέχεια. Αναγκαστικά, αλλά είναι ωραία όμως. Είναι ωραία. Ναι, δυστυχώς εμείς οι δημοσιογράφοι διαβάζουμε υπουργικές αποφάσεις, ναι, οι οποίες δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Και λένε ότι μια φωτογραφία να περάσει λίγο πιο ευχάριστη σελίδα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον εγωισμό. Βέβαια, θα αναλύσω τον εγωισμό που είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Καταλαβαίνουμε ότι ο εγωισμός δεν έχει φύλο, ούτε γυναίκα ούτε άντρα. Πάρα πολλές φορές ή λίγο μπερδεύουμε την αίτηση με εγωισμός. Σίγουρα λέμε ότι κάποιος είναι εγωιστής όταν έχει τάσεις, όταν θέλει προσωπικές του ανάγκες, αδιαφορώντας και υποτιμώντας ανάγκες του άλλου να καλυφθούν. Δηλαδή, απαιτεί πάντοτε να ελέγχει τις καταστάσεις πάρα πολλές φορές, δεν συμβιβάζεται, δεν κάνει πίσω, δεν πάει πίσω στις απόψεις του αλλά και στις θέσεις του, δεν μοιράζεται τα λάθη στις σχέσεις και φυσικά ποτέ δεν παραδέχεται τα λάθη του, αδιαφορεί ή δεν ακούει τις απόψεις των άλλων ανθρώπων. Και ξέρετε, ο εγωισμός δεν έχει να κάνει κάτι που το μπερδεύουμε με την αγάπη τον εαυτό σου ή την αυτοεκτίμηση, την αυτοφροντίδα. Χρειάζεται να έχουμε και τα όρια μας και να αγαπάμε και τον εαυτό μας με την έννοια την απλή, αλλά όχι όμως να είμαστε μόνο εμείς και κανένας άλλος. Ξέρετε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ ίσο και αυτό πράγμα γίνεται πολύ εύκολα στις σχέσεις. Όταν κάνουμε σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, εκεί πέρα γίνεται ένα trigger, θα λέγαμε, όταν δύο άνθρωποι βρεθούν μαζί, γίνεται αυτή η δυσκολία πώς θα μπορέσω να βρω τη μέση οδό για να μπορέσω να συνοηθώ με τον άλλον και ούτε να επιβάλλω το εγώ μου, αλλά ούτε και ο άλλος. Γι' αυτό και λέμε ότι οι σχέσεις των ανθρώπων, είτε παιδικές, είτε οικογενειακές, είναι μεγάλη εκπαίδευση στο να μάθουμε να μπορούμε να είμαστε ο ένας με τον άλλον και να βρούμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να μπούμε στα βούτια του άλλου και να βρούμε τη χρυσή τομή να βρούμε. Κάτι που δεν είναι πολλές φορές εύκολο. Γι' αυτό θα δούμε ότι ο εγωιστής σαν άνθρωπος δεν έχει κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Βάζει αυτή το μανδύα, θα λέγαμε, σαν προσωπείο, γιατί δεν θέλει να δείξει αδυναμία, δεν θέλει να νομίζει ότι θα τον επιτεθούν οι άλλοι, θα του πάρουν το χώρο. Οπότε μπαίνει σε μια κατάσταση περιορισμού, συσσαγωγικά μέσα του, και είναι μια τεράστια ενέργεια να παλεύει συνέχεια να θες να κερδίζεις. Γιατί η λέξη εγώ προβάλλει συνέχεια το εγώ, άρα εγώ πρέπει πάντα να κερδίζω. Άρα οποιοδήποτε νομίζει ο οποιοδήποτε άνθρωπος ότι είναι ο εχθρός του, ενώ στην ουσία δεν είναι ο εχθρός του. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο παραμύθι, μια που μιλάμε για παραμύθια, και έτσι το βρήκα πριν σας μιλήσω, και έχει πολύ πλάκα πώς συνεργαζόμαστε με έναν τρόπο ωραίο. Διάφορα και ένα ωραίο, υπήρχε ένας γίγαντας, ο οποίος είχε ένα ανθισμένο κήπο, όπου έπαιζαν τα παιδιά του χωριού. Ο γίγαντας όμως ήταν πολύ εγωιστής και ήθελε τον κήπο αποκλειστικά για τον εαυτό του. Έκτισε λοιπόν μια μεγάλη μάντρα και απαγόρευσε στα παιδιά να μπαίνουν μέσα. Όταν έμεινε μόνος του, είδε τον κήπο μαραμένο. Συνειδητοποίησε την επερισκεψία του και αναθεώρησε. Αυτό είναι το Oscar Wilde, από το παραμύθι Εγωιστής Γίγαντας. Και θέλω να δείξω και το λέω, γιατί είναι κάποιες φορές μέσα από αυτά τα πράγματα μαθαίνουμε ότι αν χτίζουμε μάντρες γύρω από τον εαυτό μας, μένουμε μόνοι και μαραζώνουμε. Και μαραζώνουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα μας, γιατί μπορούμε να δώσουν πράγματα και δεν τους ακούμε, δεν μπαίνουμε στον ακούσουμε βαθύτερα. Και ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω μας. Και ξέρετε, στην Ελλάδα, σαν ένας λαός, επιτρέψουμε με λίγο αυστηρός κάποιες φορές, είμαστε ένας λαός που μας αρέσει αρκετά ο εγωισμός. Να είμαστε εγωικοί, ότι εγώ τα κάνω όλα και κανένας άλλος. Δυστυχώς. Γι' αυτό και η ομαδικότητα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη χώρα. Ενώ στην Ευρώπη, επειδή δουλεύω χρόνια με εξωτερικό πάρα πολλά άτομα, η ομαδικότητα πετάει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ελλάδα η ομαδικότητα. Στην Ελλάδα και, κύριε Βαφιάδη, οι μισοί Έλληνες είναι γεννημένοι πρόεδροι και άλλοι ενδυνάμει τώρα. Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους με πάρα πολλούς πρόεδρους. Και όταν γυρίσει μια ωραία ιστορία, δηλαδή όταν φωνάξει κάπου πρόεδρε, θα γυρίσει η μισή Ελλάδα και θα γυρίσουν, γιατί πιο πολύ είναι πρόεδροι. Αυτό πράγμα μας φέρει ένα γέλιο στην ουσία. Και ανεπάγγελτη επίσης. Και ανεπάγγελτη. Πρέπει να προσέχουμε τον εγωισμό μας, γιατί μπορεί να γίνει πάρα πολύ σκληρός, μπορεί να πονέσει πάρα πολλά άτομα και στην ουσία μπορεί να διώχνει άτομα από την προσωπική μας επαφή και να νομίζουμε ότι δεν μας αγαπάει κάποιος, αλλά δεν τον αφήνουμε γιατί τον βάζουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Πάντως και ο εγκλεισμός, ο πολλής χρόνος στο σπίτι και των ατόμων μέσα, ζευγαριών κτλ., είναι κάτι που λόγω της καθημερινής τριβής αναπτύσσει τον εγωισμό. Ναι, αναπτύσσει και ξέρετε, αν θέλουμε να. Θα δείτε ότι όλες οι φιλοσοφίες και όλες οι θρησκείες για τον εγωισμό μιλάνε.
πώς θα πατάξουμε τον εγωισμό. Θα λέγαμε το μεγαλύτερο αμάρτημα που έχει κάνει ο άνθρωπος, θα λέγαμε είναι το εγώ του. Όταν εξέπεσε τον παράδεισο, μπορούσαμε να πούμε και το λέω πολύ απλοϊκά, ήταν το εγώ που διέλυσε από το εμείς που μας έφερε αυτά που μας έφερε. Αν το ψάξουμε, είναι πολύ βαθύ θέμα στον άνθρωπο και τραύμα να είμαστε στον εγωισμό. Γιατί και ό,τι σε εισμός είναι ένα ιδιαίτερο θέμα γενικά σε λέξεις. Αλλά θέλει πολύ προσοχή να προσέξουμε, γιατί μετά πάμε σε εγωκεντρισμό και μετά πάμε πολύ κοντά στον ναρκισισμό, που θέλει ότι όλα γύρω από μένα βρίσκονται. Και ξέρετε, ο ναρκισισμός είναι κάτι δύσκολο για μας θεραπευτές, διότι ο άλλος δεν μας ακούει ποτέ. Ο ναρκισιστής θέλει πάντα να φαίνεται, να προβλέπει, να προβάλλει, συγγνώμη, τον εαυτό του. Οπότε δεν είναι απλό πράγμα. Γι' αυτό χρειάζεται να επιτρέψουμε τις αδυναμίες, όπως το λέω πάντα, να αγκαλιάσουμε τις πολλές μας, και όταν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο, να πάμε και πίσω, να βρούμε τη μέση οδό. Η ζωή μας καλεί για να επικοινωνήσουμε, να μπορέσουμε να βρούμε πού μπορώ να σε ακούσω εγώ εσένα, πού μπορείς να ακούσει εμένα. Αλλιώς δεν βγάλουμε ποτέ άκρη. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα. Μαχαιρωνόμαστε με έναν τρόπο πίσω από την καρέκλα ή μπροστά την καρέκλα, θα λέγαμε, και δεν καταφέρουμε τίποτα, ξέρετε, στην ουσία. Και δεν προχωράει η χώρα βαθύτερα. Και για να γελάσουμε λίγο, επιτρέψτε μου να γίνω λίγο καυστικός, αν θέλουμε να δούμε πάρα πολλά παραμύθια, μπορούμε να δούμε και στη Βουλή μας σύντομα. Έχει πολλούς παραμύθια, αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτό μου το σχολίασαν, αυτό μου το σχολίασαν πριν από λίγο, παρουσιάζοντας με το παιδικό βιβλίο, αλλά δεν ήθελα να το πω δημόσια. Ναι. Δεν πειράζει, δεν παγώ για εσύ, γιατί μ' άρεσε πολύ αυτό που είπε. Ας το κρατήσουμε, γιατί ξέρετε, η κριτική όμορφη βοηθάει πολλές φορές και είμαστε αληθινοί. Αυτή είναι η ζωή, να είσαι αληθινός. Ναι, αλλά η ζωή μας και η καθημερινότητά μας είναι η Βουλή. Εμείς τους στέλνουμε εκεί. Δεν πάει μόνοι τους. Δυστυχώς, βεβαίως. Μιλάμε για οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, αλλά εμείς ψηφίσουμε. Έτσι. Δυστυχώς. Ναι. Αλλά θα το δούμε στις νέες εκλογές, θα δούμε, θα αλλάξουν πολλά πράγματα, θεωρώ. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Θα δείξα. Και μετά θα δείξω αυτά τα πράγματα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Πολύ ωραία και πολύ ωραία μας τα είπατε, κύριε Μαφιάδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.